Επιστρέψαμε, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον κορονοϊό. Και μαζί μας είναι ο κύριος Νίκο Τζανάκης. Θα τον δούμε, θα τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, γυρίσαμε από τον πόλεμο, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι ακόμα. Ελπίζουμε να γυρίσουμε τον πόλεμο. Δηλαδή, χίλιες φορές να ασχολούμαστε με τον κορονοϊό παρά με τον πόλεμο. Έτσι όπως έχει κατάσταση, κύριε καθηγητά. Με τα δύο θα μπορούσαμε να μην απασχολούμαστε. Αν... Σωστό είναι αυτό, μακάρι. Μας απασχολεί όμως ο κορονοϊός, διότι αυξάνονται τα κρούσματα και δεν ξέρω τι γίνεται με τους σκληρούς δείκτες, αλλά υπάρχει μια έντονη ανησυχία, κύριε Τζανάκη. Ναι, εδώ και τρεις εβδομάδες είχαμε προβλέψει την έλευση της Όμικρον 2. Είχαμε πει ότι τα κρούσματα αρχικά θα μείνουν σταθερά, αλλά εν συνεχεία θα ανέβουν. Αυτή τη στιγμή, αυτή η εβδομάδα είχαμε επίσης γύρω στους 70 με 80 νοσηλείες κατά μέσο όρο την ημέρα, περισσότερες από την προηγούμενη. Πιθανότατα θα δούμε τις επόμενες μέρες μια σταθεροποίηση του δίκτυου των διασωληνωμένων. Ναι. Δεν θα δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση όπως γίνεται τώρα. Ήδη έχει αρχίσει αυτό. Παίζουμε εκεί ανάμεσα στους 345 και 355 χωρίς να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Οι θάνατοι θα μείνουν πάνω από 40, υποθέτω, πιστεύω. Επομένως, έχουμε μία συγκράτηση των δειχτών με μία επιδείνωση των κρουσμάτων. Άρα αυτό μιλάμε για πέμπτο κύμα, κύριε Τζανάκη. Όχι, μιλάμε, πιστεύω ότι αυτή η παραλλαγή, και θέλω να το να επαληθευτώ σε αυτό, δεν θα είναι ικανή να μας δώσει έξαρση, ανάλογη τουλάχιστον αυτής που είχαμε τον Ιανουάριο. Είναι όμως ικανή να συντηρήσει τα κρούσματα και να αποτρέψει την περαιτέρω αποκλιμάκωση των σκληρών δεικτών, όπως είναι οι θάνατοι και οι διασωληνωμένοι. Δηλαδή να μείνουν κάπου σταθεροί και οι νοσηλείες να αυξηθούν λίγο. Είναι μια διαχειρήσιμη κατάσταση. Ναι. Όχι βέβαια ευκταία, αλλά μια διαχειρήσιμη κατάσταση. Κύριε καθηγητά, με αυτή την όμικρον 2, όσοι είχαν κολλήσει την όμικρον 1, τέλος πάντων, γιατί έχουν μπερδευτεί, την πρώτη όμικρον, κολλάνε πάλι? Νομίζω ότι έχουν για κάπου στους μήνες, 2-3 μήνες, θα έλεγα μια αυξημένη ανοσία στο να κολλήσουν την όμικρον 2. Το πρόβλημα με όσους έχουν αρρωστήσει ή όσους έχουν εμβολιαστεί ή και αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και αρρωστήσει δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα έχουμε προβλήματα με αυτούς. Ναι. Θα περνάνε την ίωση σαν μια απλή γρίπη και τελείως ασυμπτωματικά. Το πρόβλημα είναι ότι διεισδύει η όμικρον 2 μέσω και εμβολιασμένων ανθρώπων και φροντιστών και νοσοκόμων μέσα σε δομές φιλοξενίας ευάλωτων ανθρώπων όπως είναι τα γυροκομεία. Εκεί λοιπόν γίνεται θράψη αυτή τη στιγμή δυστυχώς και θα πρέπει να ενισχυθούν τα πρωτόκολλα τα υγειονομικά σε αυτούς τους χώρους έτσι ώστε να μην δώσουν αυτοί οι χώροι μεγάλο πρόβλημα στο υγειονομικό σύστημα. Η αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά, κύριε Τζανάκη, πώς εξηγείται? Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σταθεροποίηση, μια ήπια μείωση στα κρούσματα στα παιδιά. Από 35% έχουν πάει εκεί γύρω στο 30 με 27% καθημερινά. Είναι πολλά τα κρούσματα. Τα παιδιά συντήρησαν όλη αυτή την ιστορία, όλο αυτό το διάστημα. Από τα σχολεία τα έφερναν μέσα στα σπίτια και εν συνεχεία αρρώστηναν οι γονείς και η όλη οικογένεια. Και συντηρείται αυτή η κατάσταση. Να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Ναι. Κύριε καθηγητά, πότε προβλέπετε ότι θα πέσουν πολύ τα κρούσματα, θα έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση και τι θα γίνει με το Πάσχα? Δηλαδή το Πάσχα θα είναι κανονικό επειδή πλησιάζει τώρα, σε ένα μήνα έχουμε Πάσχα και αν συμφωνείτε να καταργηθεί ο έλεγχος του πιστοποιητικού εμβολιασμού? Ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να πει και εμείς τουλάχιστον στο παρατηρητήριο το δικό μας αποφεύγουμε να κάνουμε μακροχρόνιες προβλέψεις. Για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες που μπορούμε να με σχετική αξιοπιστία να προβλέψουμε τα πράγματα, τα κρούσματα δεν θα πέσουν δυστυχώς. Μάλιστα προς το τέλος του μήνα ενδεχόμενα θα είμαστε πάνω από 25 με 27.000 κατά μέσο όρο. Μπορεί να δούμε και 30 για κάποιες τρίτες. Και οι δείχτες οι σκληροί θα παραμείνουν κατά πάσα πιθανότητα σταθεροί ή θα έχουν μια μικρή υποχώρηση. Μάλιστα. Εκτός απρόπτου. Το Πάσχα θα μας βρει σε αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι θα είναι ένα Πάσχα που μπορούμε να το περάσουμε καλύτερα από πέρυσι, περίπου ελεύθερα. Τώρα, όσον αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού και εν πάση περιπτώσει το πράσινο πιστοποιητικό, αυτό πλέον κατά τη γνώμη μου η υγειονομική του αξία έγκυται στο γεγονός του να πιεστεί ο κόσμος που δεν έχει εμβολιαστεί για να εμβολιαστεί ώστε να έχει περιθώρια κίνησης. Αυτό καθεαυτό αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει από πλευράς
μεταδοτικότητας κάτι σημαντικό, καθότι έτσι και έχεις περάσει τους 3-4 μήνες από τον τελευταίο σου εμβολιασμό, είσαι το ίδιο επιρρεπής να μολυνθείς με έναν σχεδόν ανεμβολίαστο. Σχεδόν το ίδιο επιρρεπής. Mm-hmm. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει πιθανότητα να περάσει την νόσο με την ίδια βαρύτητα? Όχι. Είπαμε ότι μπορείς να μολυνθείς. Οι ανεμβολίες θα την περάσουν βαριά. Mm-hmm. Είναι αυτοί που θα νοσηλευτούν, είναι αυτοί που θα διασωληνωθούν, είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως θα χάσουν τη ζωή τους. Οι ανεμβολίες που θα μολυνθούν έχουν μόνο κίνδυνο να μεταδώσουν την νόσο και κατά κανόνα περνούν την νόσο το πολύ πολύ σαν μια κάπως μέτρια προς βαριά γρήπη. Μάλιστα. Οι περισσότεροι την περνούν ασυμπτωματικά τελείως, mm-hmm. το μαθαίνουν από σπόντα ή ολίγο συμπτωματικά, με λίγο πονόλαιμο, λίγο πονοκέφαλο, 2-3 μέρες. Μάλιστα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Τζανάκη, το ενδεχόμενο τέταρτης δόσης είναι κάτι που εξετάζεται? Νομίζω θα πρέπει η Επιτροπή Εμβολιασμού να ασχοληθεί σοβαρά με την επέκταση ή τη μερική επέκταση του μέτρου σε κάποιες ακόμα κατηγορίες ανθρώπων με χρόνια νοσήματα, όπως είναι αυτοί που πάσχουν από ανεπάρκειες γενικές, όπως είναι αναπνευστική, καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια, και ενδεχομένως να είναι λίγο πιο ελαστική με βάση τα ηλικιακά κριτήρια. Δηλαδή, να δει σοβαρά μήπως θα πρέπει να κάνουμε μία αναμνηστική δόση στους ανθρώπους πάνω από 70-75 ετών. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε.